Αρκετά διαθέσιμα μέτρα για τον Βασίλη Μπέρτο, ο οποίος δίνει ύψος για τον Μαυριά. Κεφαλιά στα δίχτυα. Η σημεία μένει χαμηλά. Και ο Δημήτρης Μαυριάς ανοίγει το σκορ στο 15 για την ΑΕΛ. Το γκολ που βάζει μπροστά την ΑΕΛ. Λίγο πριν το πρώτο τέταρτο, το πετυχαίνει ο Δημήτρης Μαυριάς. Με έξυπνη κεφαλιά βλέποντας τον Μπαλαβράκη. Λίγα μέτρα εκτός εστίας. Κεφαλιά πάσα για τον Όγκμποε. Θα συνεχίζεται. Out. Δεν υψώθηκε η σημαία για offside. Ο Μάριος Όγκμποε δεν εκμεταλλεύτηκε ωστόσο την ευκαιρία για το 2-0. Πολιτάνο, το γέμισμα για τον Καρτσαμπά. Γιουμπιτάνα, out. Το γνωστό δίδυμο, Τομάς και Κάκο. Στη συνεργασία για το κόρνερ, ο Γιώργος Κάκο. Πασάρι στον άξονα, αλλά πρόσεχτα και ο Ιλάρης έχει διαθέσιμα μέτρα. Βγαίνει από την άμυνα ο Νικολιάς, ένας με έναν. Ο Όγκμπο είναι στα δεξιά του, Νικολιάς. Πλασάρι, ο Παλαβράκης σώζει. Τεράστια ευκαιρία για το 2-0. Σπάνια φάση, ο Αλέξανδρος Νικολιάς έκλεψε και έκανε κούρσα περίπου 70 μέτρων. Ας το ξαναδούμε. Κοιτάξτε, από τη ζώνη άμυνας της ΑΕΛ. Πάνω από το μισό γήπεδο. Όγκμπο είναι η αλήθεια ότι είναι δεξιά του. Ο Κάκο εκτελεί, όχι καλά. Αλλά μένει ζωντανή ευκαιρία για τον Μπαλικτσί. Το σουτ άστοχο. Ήρθε πιάτο, στο πιάτο στο νεαρό αμυντικό. Αμπούντομαρ για τον Μαυριά. Πολύ δραστηρίο σήμερα ο Δημήτρης Μαυριάς. Ωραίες κινήσεις, πατάει η περιοχή. Κλέβει ο Όγκμπο η φάση, πέναλτι. Πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ. Το άτσαλο μαρκάρισμα στον Όγκμπο καταλογίζεται ως πέναλτι από τον διαιτητή Κουκούλα. Όγκμπο απέναντι στον Παλαβράκη, 2-0. Και η ΑΕΛ αγκαλιάζει την 10η επιημερών Μπουτζίδη νίκη της στο πρωτάθλημα. Νικά τον Παλαβράκη, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Και ο χρόνος είναι πια σύμμαχος της ΑΕΛ, η Ηρακλειδής. Δύσκολη δουλειά και άλλη πιθανή ευκαιρία με τον Μαυριά να πασάρει για τον Όγκμποε. Τελική προσπάθεια, δοκάρι, μπλοκάρει ο Παλαβράκης. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία του Όγκμποε, κοιτάξτε. Σημαδεύει η αιστεία, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα όμως, μετά το δοκάρι η φορά της είναι προς τον τερματοφύλακα Παλαβράκη. Δεν υπάρχει offside ο Νικολιάς. Άφησε ο Γιάκος. Όγκμποε σε ακόμη μια ευκαιρία πάλι στον Γιάκο. 3-0. Υπέροχη συνεργασία ο Μάριος Όγκμποε. Έδειξε αλτρουισμό και πάσαρε στον συμπαίχτη του. Πάσα που θα μπορούσε να είναι πέριτη. Ο Γιάκος όμως τη μετέτρεψε σε γκολ. Άλλη μια φορά. Χρειάζεται λίγο παραπάνω να δούμε αυτή τη φάση. Στο ξεκίνημα υπάρχει υπόψη offside στον Νικολιά. Κοιτάξτε όμως πόσο ωραία. Ο Όγκμποε πασάρει στον Γιάκο, έχει την ευκαιρία να εκτελέσει, αλλά προτιμάει να σουτάρει. Ο Γιάκος προσποιήθηκε εξαιρετικά στο ξεκίνημα της φάσης. Εδώ το τέλειωμά του για το 3-0. Όχι. Ο Τότσκα σε σέντρα σουτ, out. Τομάς τώρα, ένας ακόμη Ουρβάνος, στην περιοχή. Ο Τότσκα το σουτ, η μπάλα δεν θα περάσει στα δίχτυα. Νομίζω ότι είναι η πιο καθαρή ευκαιρία του Ηρακλή. Άγγιξε το 3-1 από την παλιά του Τομάς. Δεν υπάρχει offside. Κρατάει ο Αλβανός μέσω επιθετικό σουτάρι. Θεοδωρόπουλος, η άλλη είχε καθαρότερες ευκαιρίες και έκανε αρκετές γκολ. Τέλος, από το σφύριγμα του Κουκούλα, η ΑΕΛ πιάνει τη Βέρεια στους 45 βαθμούς και περιμένει την έκβαση του παιχνιδιού στην... στα Τρίκαλα για να μάθει αν είναι ισόβαθμοι